γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρί. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την επομένη του κρίσιμου Eurogroup, όπου όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αρχίσαν οι χωροί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι χορεύει η κυβέρνηση, Μάκη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το συμμερίζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Ας χορεύουν οι ξένοι. Αυτό μπορεί να είναι. Τσάμικο. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι σε συνεδρίαση στην πολιτική γραμματεία για να πείσει καταρχήν τα βασικά του στελέχη. Ξεκίνησε το μασάζ. Και θα ακολουθήσει αύριο ή μεθαύριο η συνεδρία τη κοινωνική ομάδα και η κεντρική επιτροπή μαζί ενδεχομένω. Για να περάσει και εκεί το μήνυμα ότι θα πρέπει να ψηφίσουν και οι πληροφορίε λένε από ένα ρεπορτάζ που κάναμε το μεσημέρι ότι δεν θα υπάρξουν με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν θα καταγραφούν. Δηλαδή ψηφίσουμε, εντάξει, προχωράμε. Τι πράγμα. Διαφορετικά, δεν είπαμε τους καλεσμένους. Μπήκανε δυναμικά οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, ας τους παρουσιάσουμε. Είναι άτακτα παιδιά. Ο κύριος Νίκος Χαριτάκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μάκης Ποταμιάνος, οικονομολόγος που γνωρίζει καλά τα ευρωπαϊκά, αφού ήταν και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άρα θα μας φέρετε και νέα και εκτιμήσεις από τις Βρυξέλλες. Και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης, λέκτορας οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα. Αλλά επειδή όλοι έχετε άποψη για το τι είναι αυτή η συμφωνία και ποια είναι ή ποια δεν είναι, ας πούμε πρώτα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Καταρχήν, και οι τρεις είναι στα οικονομικά, επομένως. Απόψε, πολύ καλοί γνώστες. Θα πούμε εκεί πέρα τι σημαίνει. Κατά τη γνώμη πάντως του κυρίου Ντάιζεμπλουμ, ναι, την οποία εγώ άκουσα ευθαρσώ στην τετράλεπτη δήλωση που έκανα μετά το πέρας του Eurogroup, δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι. Κατά τη σημερινή δήλωση του Ντάιζεμπλουμ, πρόσθεσε ότι για να σχεδιαστούν λεπτομερώς οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας, των συντάξεων και της αγοράς εργασίας, απαιτείται πολλή δουλειά σε τεχνικό επίπεδο στην Αθήνα. Άρα επιβεβαιώνει τη χτεσινή του δήλωση ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και στο φορολογικό σύστημα και στα εργασιακά. Αυτή είναι η δήλωση του Σόιμπλε, έτσι. Εννοείται κατάρρευση και του αφορολόγητου, αυτά που ξέρουμε. Έβαλε και ένα παραθυράκι, λέει. Αν η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιδοτικό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και αργότερα. Επομένως, μην αρχίζετε και χορεύετε, υπάρχει συνέχεια. Εδώ δεν ξέρω, ίσως μας τώρα εμφανίζεται να μας κάνει κατανόηση ο Σόιμπλε, γιατί λέει κατανοώ για πολιτικούς λόγους η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει τώρα σε νέες μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί αργότερα. Μα από την αρχή η συζήτηση, κοιτάξτε, δεν εννοεί την προσωπική διαφορά. Προσωπική διαφορά είναι για τώρα. Αυτό που εννοεί είναι η περαιτέρω περικοπή των συντάξεων σύμφωνα με την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία ενδεχομένως αυτή να πάει για το 2019. Ναι. Πάντως, όταν αναφέρονται σε θέματα φορολογικά, αναφέρονται στο αφορολόγητο και στον περιορισμό του. Όταν αναφέρονται στα εργασιακά, αναφέρονται σε απελευθέρωση των απολύσεων, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Να πάρουμε λέει τις συλλογές διαπραγματεύσεις, θα πάμε. Συλλογικές διαπραγματεύσεις με ελεύθερες απολύσεις. Αυτό θα πάρω. Αυτό είναι αντίστροφο. Τι δηλαδή, αυτοί ενδιαφέρονται να αποκαταστήσουν τις εργασιακές σχέσεις. Λέει η πλευρά κυβερνητική, λέει έτσι. Ναι, εντάξει, τα κυβερνητική πλευρά μπορεί να λέει ότι. Το πήραμε γι' αυτό σαν αντάλλαγμα του ποιου πράγματος. Έρχονται οι θεσμοί. Είναι τραγικό το πράγμα. Εντάξει, για λοιπόν, η κυβέρνηση πάντως κάνει την προσπάθειά της, ας πούμε εμείς τους τίτλους, έτσι ώστε να πείσει και τους βουλευτές της προκειμένου. Ναι, αλλά και ο Μπαλαούρας βγήκε και εκπονήσε το μαστίγιο. Είπε όποιος διαφωνεί να παραιτηθεί. Ναι. Άρα για προληπτικούς λόγους και κάποιοι, πριν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί και ποστικοποιηθούν τα μέτρα, ήδη υπάρχει γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό είναι που θα συστηματοποιηθεί και με τις συνεδριάσεις των οργάνων που ανέφερες, Μάκη. Για το χρέος λένε μετά τις εκλογές και το πλέον ζημιωμένο κυβέρνηση
προδέχεται μέχρι το 19 και 20, ενώ οι θεσμοί θέλουν πενταετία. Το του πυροφέρει μάλλον θα μπει, θα βάλει τα 5 δις. Θα τα δούμε αύριο στο τραπέζι που έχει η κυρία Μέθλιν, την κυρία Λαγκάρ, θα δούμε αυτό το μενού τι θα έχει, πόση Ελλάδα θα έχει. Θα πάρουν το μαχαίρι και θα κόβουν. Πάντως προσωρινά, για να μιλάμε, πάντα με τα δεδομένα, γιατί μιλάμε στην Ελλάδα αρκετές φορές με βάση κάποια πληροφόρηση, η οποία αντιφάσκει με τα υπάρχοντα δεδομένα. Αν χτυπήσει κάποιος το site του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα δει μία έκθεση 220 σελίδων, η οποία λέει εφθαρσός, τη διαβάσαμε ολόκληρη. 220. Βεβαίως. Και η οποία λέγει εφθαρσός ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Άρα, η υπάρχουσα εισήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι αρνητική με βάση το καταστατικό του ως προς το να βάλει ένα ευρώ, όχι 5 δις. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, εμείς έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα, είναι Μάικ, του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Συναντήθηκε εκεί με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, του οίκου των Σαούντ δηλαδή, και δήλωσε ότι σε αυτή τη νέα περίοδο των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία η Ελλάδα προσέρχεται ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην τόσο ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου. Και σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα βλέπει τη συνεργασία με την Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο εκείνο το οποίο σχετίζεται με τη σταθερότητα στην περιοχή και την επίλυση τόσο σημαντικών προβλημάτων τα οποία αγγίζουν την Ευρώπη αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Και εδώ μιλάει για οικονομική συνεργασία που υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και περιθώριο. Τονίζοντας και, τη θέση της Ελλάδας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, σε μια ανακοίνωση του υπευθύνου οικονομικού του Γιουσταϊκούρα, νομίζω. Ναι. Το βέβαιο είναι, λέει, ότι η κυβέρνηση θα επιβάλλει περισσότερους φόρους μέσα από τη μείωση του αφορολόγητου του και θα μειώσει περαιτέρω τη συντάξη. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε όλα όσα μέχρι χθες κατήγγειλε. Επίσης, σήμερα εγκλωβίζει τη χώρα σε πολιτική λιτότητα για πολλά ακόμα χρόνια. Η λιτότητα όμως υπήρχε, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι αυτό που πανηγυρίζει η κυβέρνηση είναι ότι δεν θα έρθει περισσότερη λιτότητα. Κάποιος έφερε λιτότητα όμως. Πώς δεν θα έρθει περισσότερη λιτότητα αυτό που περιορίζει τα φορολόγια? Εγώ λέω γιατί, για ποιο λόγο πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Το εάν αυτό ισχύει ή όχι θα μας το πείτε εσείς. Και να ξεκινήσω με τον κύριο Χαριτάκη. Τι βλέπετε, κύριε Χαριτάκη? Ναι, πανηγυρίζει. Όχι, δεν πανηγύριζα σε τίποτα. Ποτέ δεν πανηγύριζα, έστω και αν, όπως είχα προβλέψει καιρό τώρα, τον Νοέμβριο συμφωνία δεν υπάρχει. Και δεν θα υπογραφεί συμφωνία και ακόμη το επιμένω. Ούτε πλαίσιο. Τι θα πει πλαίσιο? Το πλαίσιο το ξέρουμε από τον Αύγουστο, κύριε Κουρή. Όχι, το ξέρουμε από τον Αύγουστο. Το Eurogroup δεν όρισε ένα πλαίσιο μέσα σε... Να σας απαντήσω. Μιλάμε για προέγκριση. Μιλάμε για προέγκριση. Να πήγαμε στο προέγκριση, προνομοθέτηση. Ναι, προνομοθέτηση. Τι σημαίνει προέγκριση? Σημαίνει ότι εμείς θα τους πούμε ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα και θα έχουμε απέναντί μας δύο που θα τσακώνονται, που ένας έχει πει ήδη ότι εγώ μόνο με 1,5% μπαίνω μέσα ή με 3,5% αν μου το εξασφαλίσετε εσείς το 3,5%. Πλεονάσματα είναι. Ναι, όχι η Ελλάδα να το εξασφαλίσει το 3,5%. Η Ευρώπη να ξέρω. Εάν η Ελλάδα δεν τα κάνει, εγώ θέλω 3,5% θα λέει. Και ταυτόχρονα έχουμε τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος αύριο, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, πρέπει να πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο και να απαντήσει γιατί αυτή η προέγκριση κάνει το χρέος βιώσιμο. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει να καθίσουν δύο τεχνοκρατικά ιδρύματα, η Κεντρική Τράπεζα και το IMF, όπως είπε ο κύριος Τραβελάκης, έβγαλε 220 σελίδες έκθεση, τεχνοκρατικότατη, που λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο, και να κάθονται να τσακώνονται ποια μέτρα θα προεγκρίνει η Ελλάδα για να το κάνουν αυτό βιώσιμο? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δέχεται πως είναι βιώσιμο? Όχι, δεν έχει μιλήσει ακόμη. Περιμένει να υπάρχουν τα χαρτιά στο τραπέζι. Η Κομισιόν υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι. Τη δουλειά τους κάνουν. Με ροκάμα το θέλουν. Εκπροσωπούν τα κράτη. Όχι, η Κομισιόν υπάλληλοι είναι. Όχι. Το Eurogroup εκπροσωπεί τα κράτη. Η Κομισιόν είναι αυτό που κάνει. Του μας μαζεύει μαζί, προσπαθεί να βρει μια λύση. Όπως κάνουμε εμείς εδώ την εκπομπή, ας πούμε, έτσι κάνουν και αυτοί, ας πούμε, συναντήσεις στις Βρυξέλλες. Μια τέτοια λογική. Ο κύριος Βίζελ πάει, ο κύριος Βίζελ έρχεται. Δεν έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο από πάνω τους. Και αν έχουν διοικητικό συμβούλιο, αυτό το έχει της Κομισιόν, αυτό το έχει ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, όταν θα πάει
στο Euro Working Group. Και έχουμε δει, όταν πήγε στο Euro Working Group ο κύριος Ντάζογλου, τι το απαντήσανε. Άρα, γραφειοκράτες είναι, άνθρωποι να βγάλουν το μισθό τους θέλουν και ξεχάστε την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα πέρα από αυτήν που του δίνεται να κάνει εισήγηση. Ρωτώ εγώ απλά, υπάρχει κανείς άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εισηγηθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει εισηγηθεί το IMF, και αν υπάρχει, τι μέτρα ζητάει? Καλά, γεγονότα, είμαστε ένα θέμα. Εμείς το έχουμε τονίσει, αλλά δεν είμαστε εξειδικευμένοι, όπως είστε εσείς. Τότε πώς βάζουν στο σκαμί μια χώρα όταν οι δυο τους μπορούν να συμφωνήσουν? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν καταλάβατε. Στη χώρα αυτή, από τον Αύγουστο, τις έχουν πει ότι αν θα κάνεις αυτά τα μέτρα. Είναι βιώσιμο το 3,5%. Ναι, ο άλλος λέει 1,5. Ο άλλος λέει ότι εγώ νομίζω ότι είναι 1,5, διότι αυτοί δεν θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό λέει. Απλά πράγματα, στα ελληνικά. Δηλαδή, άρα τους λέει, επειδή δεν θα τα κάνουνε, μην πάτε να μου πείτε ότι θα το πετύχουνε, διότι δεν τα κάνουνε. 7 χρόνια τώρα τους λέω να τα κάνουνε και δεν τα κάνουνε. Άρα μην νομίζετε ότι εγώ είμαι ο κακός της παρέας. Εγώ λέω ότι αυτοί δεν τα κάνουνε, άρα βάλτε τους 1,5, χαρίστε τους και κάποια χρέη, μήπως και μπορέσουμε να τα βρούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα, οπότε κύριε Ποταμιάνο, τι είχαμε χθες? Απλώ για να περάσει την ώρα του συνεδριάσαμε. Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε χτες πρέπει να το δούμε σε σχέση με το τι είχαμε πριν από 3 εβδομάδες και το τι είναι αυτό που γίνεται στη χώρα μας τόσα 7 χρόνια. Δηλαδή, πρώτον, πριν από 3 εβδομάδες περίπου υπήρξε ένα άλλο Eurogroup, μετά το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, επειδή είχε προφανώς διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup, δεν συμφώνησε να έρθουν εδώ τα τεχνικά κλιμάκια που έρχονται τώρα. Ναι. Δεν συμφώνησε προφανώς, γιατί δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Μετά την παρέλευση αυτών των εβδομάδων προχτές στο Eurogroup, αυτό που έγινε είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση είπε χθες η ελληνική κυβέρνηση προφανώς είπε ότι, για μένα είναι δεδομένο, είπε ότι εγώ συμφωνώ να έρθετε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπήρξε συμφωνία να μπουν στο τραπέζι τα θέματα που ζητάνε οι δανειστές. Δεν υπάρχει συμφωνία συνολική. Η συμφωνία θα διαμορφωθεί με βάση αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν πρώτα με τα τεχνικά κλιμάκια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πλαίσιο προηγούμενο που το ανέφερε ο κ. Χαρετάκης. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι που είπα στην αρχή, τι σημαίνει η διαπραγμάτευση, το μνημόνιο και η αξιολόγηση. Οι δανειστές μας έχουν επιβάλει ένα μνημόνιο γιατί θέλουν να απομυζούν χρήματα από την οικονομία μας, από τη χώρα μας, από την κοινωνία μας, προκειμένου να καλύψουν τα δανεικά που μας έδωσαν για να διασώσουν τις τράπεζές τους. Όχι. Συγγνώμη. Όχι. Τους στόχους τους θέλουν. Τους στόχους τους θέλουν. Όχι το κεφάλαιο. Είναι πολιτική σας ερμηνεία. Επιτρέψτε μου να έχω τη δική μου ερμηνεία. Τι είναι το 3,5%? Αυτά που θα σας το πω. Σας παρακαλώ. Τι είναι το 3,5%? Το 3,5% τι είναι? Μη μου διακόπτετε την παρουσίαση. Έχουμε ακροατές. Δεν είναι συζήτηση μόνο ειδικών. Περιμένετε. Λέω λοιπόν ότι με το μνημόνιο μα ζητάνε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα με το οποίο απομυζούν πόρους από την οικονομία. Και κάθε τόσο γίνονται αξιολογήσεις που κοιτάνε πόσο η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, εφαρμόζει αυτά τα μέτρα που έχει συμφωνήσει στο προηγούμενο στάδιο. Λοιπόν, η αξιολόγηση αυτή δεν κλείνει προφανώς, διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει συμφωνήσει σε κάποια πολύ επώδυνα μέτρα, τα οποία διστάζει να πάρει. Ωραία, μια στιγμή. Το πλαίσιο όμως έχει και 2 ακόμη παραμέτρους και θα απαντήσω για το 30%. Τι συμβαίνει με αυτό που ανέφερε ο κύριος Κούρης ως διαμάχη των δανειστών? Δηλαδή, από τη μια μεριά οι Ευρωπαίοι δανειστές και από την άλλη μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στα θέματα του χρέους των χωρών έχει τεράστια εμπειρία, την οποία δεν διαθέτει η Επιτροπή, δεν διαθέτει δηλαδή το τεχνοκρατικό σκέλος των Ευρωπαίων δανειστών. Ενώ στην αρχή είχε βάλει πολύ νερό στο κρασί του, επειδή το ζήτησαν οι Ευρωπαίοι πριν από 7 χρόνια, και δέχτηκε, ενώ δεν το επέτρεπε το καταστατικό του, να συμμετάσχει ως δανειστής στο πρόγραμμα, έχει αλλάξει στάση, έχει αφαιρέσει αυτήν την διάταξη η οποία του επέτρεπε να μπει σε ένα πρόγραμμα αν δεν είναι βιώσιμο, και τώρα έχει αλλάξει στάση και λέει το χρέος αυτό, όπως είπε ο κ. Στραβελάκης προηγουμένως, δεν είναι βιώσιμο. 220-500 σελίδες είναι το ίδιο. Λοιπόν, το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Και λέει το δούνου του. Ή εσείς κύριοι δανειστές της Ελλάδος θα κάνετε μία μερική διαγραφή χρέους
Και εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια, με τη διαγραφή αυτή, εάν η Ελλάδα εξασφαλίσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πλεονάσματα 1,5%, θα θεωρήσω εγώ το χρέος βιώσιμο. Οι Ευρωπαίοι δανειστές όμως. Το Δουνουτού έχει βάλει στο χρέος, έχει δώσει. Έχει δώσει από τη δεύτερη φορά, στο δεύτερο μνημόνιο. Αυτό δεν έχετε κούρεμα. Όχι. Αυτό όμως. Να σας πω γιατί. Γιατί το IMF είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος είναι εργαλείο του λεγόμενου παγκόσμιου νομισματικού συστήματος. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει είναι να παίρνει τα λεφτά του πίσω για να μπορεί να πάει αλλού. Άρα αυτό, ενώ το χρέος της Ελλάδος έγινε εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωβουλευτής που είμαστε σήμερα, και εκεί υπάρχει ευθύνη των δανειστών, οι οποίοι έχουν μια χώρα μέλος, η οποία δεν έχει κεντρική τράπεζα για να εκδώσει ομόλογα και δεν, δεν μπορεί να επικαλεστεί αλληλεγγύη. Ωραία. Άρα η χώρα είναι εγκλωβισμένη. Επιτρέψτε μου να πω τις δύο λέξεις που θέλω. Να πάω λίγο εκεί για το 3,5%. Ναι. Για να το συμπυκνώσω. Παρακαλώ. Λέει το ΔΝΤ ότι για να θεωρήσω εγώ το χρέος βιώσιμο θα πρέπει εσείς να βγάζετε 1,5% πλεώνασμα αλλά να πάτε και σε κούρεμα μερικό του χρέους. Λέει ο Σόιμπλε, κούρεμα ξεχάστε το. Οπότε επανέρχεται το ΔΝΤ. Αφήστε να το ολοκληρώσω και να μου πείτε αν συμφωνούμε. Ναι. Οπότε επανέρχεται το ΔΝΤ και λέει: εάν ξεχάσουμε το κούρεμα, τότε το πλεώνασμα δεν θα είναι 1,5%, θα είναι 3,5%. Όχι. Λέει ότι για να βγει το πλεώνασμα πρέπει να πάρει η Ελλάδα αυτά τα μέτρα. Μια στιγμή. Λέει για 3,5% όχι. Όχι. Το Δούνου δεν θεωρεί το χρέος βιώσιμο. Το Δούνου του λέει, επειδή έχει αυτό που λέγαμε πριν από ένα χρόνο εδώ με τον κύριο Κουρί, εσείς δεν ήσασταν. Ποιος το βάζει το την καμπύλη βιωσιμότητας του χρέους. Έχει ένα μαθηματικό μοντέλο που βλέπει σε κάθε χρονική στιγμή πώς είναι η σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν που υπολογίζει είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βγάζει πλεώνασμα, αν δεν της γίνει διαγραφή του χρέους, πολύ μεγαλύτερο. Αλλά 3,5, το Δούνου του. 3,5%. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά όχι 3,5%. Το Δούνου του λέει ότι δεν μπορεί η χώρα να παράγει. Κοιτάξτε, βγήκε μια έκθεση προχθές πριν από. Ποιο το βάζει το 3,5%. Ο Σόιμπλε το βάζει. Οι Ευρωπαίοι δανειστές βάζουν το 3,5%. Και η Ελλάδα παρακολουθεί. Και η Ελλάδα παρακολουθεί. Και εμείς είμαστε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Χαριτάκη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στη φάση αυτή κακώς κατηγορούμε το Δούνου του. Εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι το Δούνου του όχι ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα και προφίλ, είναι αυτό που είναι, που έχει πολλές φορές καταστρέψει χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή, στη σημερινή συγκυρία, η θέση του Δούνου του ότι πρέπει να διαγραφεί χρέος και η Ελλάδα να έχει κάποια πλεονάσματα, μας συμφέρει. Εμείς όμως, ο κ. Τσακαλώτης, από ό,τι διάβασα την περασμένη φορά, γιατί τώρα παραδόξως δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Και όλα αυτά που ακούγονται από πρόσωπα που δεν έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων είναι έολα. Είχαν πιο σοβαρά θέματα που συζητούσαν. Μήπως μας παίζουν τον παπά. Προφανέστατα και μας τα παίζουμε. Η φράση εκεί είναι πολύ καθοριστική και απλή, είναι η εξής. Ο Σόιμπλε δεν θέλει να συζητήσει διαγραφή χρέους πριν από το τέρμα των γερμανικών εκλογών. Ούτε μετά. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι στο Μάστριχτ. Όχι, είναι στο Μάστριχτ. Είναι συνθήκη της Λισαβόνας ότι απαγορεύεται. Λέει ότι δεν επιτρέπεται διαγραφή χρέους χώρας μέλους. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λέει και άλλα πράγματα για τα γερμανικά πλεονάσματα τα οποία καταστρατηγεί η Γερμανία. Άρα η πολιτική διαπραγμάτευση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση όμως έχει και μια αντιπολίτευση που δεν υπάρχει η δεξιά αντιπολίτευση. Γιατί επειδή της έχει πάρει τη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και εκτελεί το μνημόνιο, η δεξιά αντιπολίτευση είναι στο αδιέξοδο, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μπορεί να πει κάνεις κάτι κακό και εγώ δεν θα το κάνω. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να λέει ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι κακό, αλλά ο ίδιος θα κάνει το ίδιο. Και έτσι η χώρα είναι σε τραγικό αδιέξοδο. Τι θα κάνει, το κάνει το Πασό, το κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κάνει η αριστερά σήμερα. Τέλος πάντων, η αριστερά όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι ο Σόιμπλε απορρίπτει το 1,5% που λέει το ΔΝΤ με παράλληλο κούρεμα. Ο Σόιμπλε θεωρεί ότι με 3,5% είναι βιώσιμο. Το ΔΝΤ εδώ. Ο Σόιμπλε, το ΔΝΤ το δέχεται αυτό. Το ΔΝΤ αυτή τη στιγμή δεν το έχει δεχθεί. Όχι. Εάν του το εγγυηθούν οι Ευρωπαίοι, όχι ότι θα βάλουν, ότι αν ομιγέννητο η Ελλάδα δεν πιάσει το 3,5%, τότε θα το πληρώσουν αυτοί. Δεν αφήνουμε την πλάκα τώρα. Αυτό τους λέει. Εντάξει, το άσε λιγάκι, θα πούμε ότι διαφωνεί και ο Σόιμπλε με τη Μέρκελ. Είναι το ίδιο σκηνικό με το 2014-2015, όταν το Δούνου του είναι το ίδιο σκηνικό. Πίνουν λοιπόν να συμφωνήσουν όλοι στο 3,5% πλεονάσματα, υπό την προϋπόθεση που βάζει ο ΔΝΤ, ότι αν δεν εκπληρωθούν, τότε θα τα καλύψει. Αυτά όλα είναι ανοησίες. Αλλά αυτό επισήμως δεν έχει διατυπωθεί, διότι οι δύο πλευρές, ενώ
έχουν διαμάχη εσωτερικά, έξω όπως είναι τελείως φυσικό, δεν βγαίνουν να πούν αυτό ότι αν δεν το καλύψεις ή δεν το κάνουν. Αυτό εννοούνε. Διότι οι Ευρωπαίοι δανειστές που έχουν την κύρια ευθύνη, γιατί είναι αυτοί οι εταίροι μας, δεν είναι το δούνου του εταίρου μας. Δεν μπαίνω εγώ. Μη μου στεντραπώ. Το βασικό μας αντικείμενο είναι η ελληνική κυβέρνηση. Η Ευρώπη έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, έχει τον ESM. Εάν θέλανε να. Όχι, βοηθήσουν, το διώξουν, δεν μπορεί, φύγει, θα μπορούσαν να τον αφήσουν. Γιατί δεν το λένε. Φυσικά. Γιατί θέλουν να το χρησιμοποιούν. Όχι, όχι, να πάνε να μα εμβιάζουν. Να μα εμβιάζουν. Όχι, σα παρακαλώ. Το ESM είναι πιστωτικό οργανισμό. Όπω είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι κράτο. Είναι έχει ομόλογα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Τον έχουν δανείσει τον ΑΕΣΕ. Λοιπόν, κύριε Στραβιλάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κύριε Στραβιλάκη, οπότε τι συζητεί, τι αποφασίστηκε. Ένα λεπτάκι για να ξεκαθαρίσουμε τι συζητεί. Για να μπερδεύουμε τον κόσμο, να πούμε την ουσία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει φτάσει από εκεί που θα συζήταγε το δημόσιο χρέος, την εισαγωγή στην ποσοτική χαλάρωση και το τέλος των μνημονίων στο πλαίσιο τη δευτέρα αξιολόγηση. Να νομοθετεί αντιλαϊκά μέτρα απλά και, μόνο, απλά και μόνο για να επιστρέψουν οι Τροϊκανοί στην Ελλάδα, οι Τροϊκανοί που ο κύριος Βαρουφάκης, ο πρώτος υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι δεν θέλει εδώ πέρα να τους ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Και έφυγε αυτός. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία από μια κατάσταση όπου θα τους παίρναμε λεφτά χωρίς μνημόνιο. Περάσαμε από τη φάση που θα γινότανε. Αριστερή κυβέρνηση, έτσι. Εδώ και δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση. Όχι. Είναι μια κυβέρνηση. Η οποία είναι λαθρεπιβάτες της αριστεράς. Αυτή είναι η πραγματική αυτή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να προσετεριστούν το ήθος, τις ιδέες και το πολιτικό προφίλ της αριστεράς για να έρθουν και να εφαρμόσουν τη χειδεοδέστερη δεξιά και αντιλαϊκή πολιτική. Ένα φωνάζει όμως η ορίστε. Ποιος δεν διαμαρτύρεται. Ποιος δεν διαμαρτύρεται. 54% σε δημοσκοπικά. Είναι εύκολο. Σε 54% δημοσκοπικά ήταν εξίσου εύκολο το 20 και το 25 και το 15. Αυτή τη στιγμή είπε αρνηθείτε τα μέτρα ακόμη και αν αυτό σημάνει ρήξη με, με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δημοσκοπικό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε το 50% του δημοσκοπικού που είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ το και αν βλέπουμε το άλλο 50% που είναι η διαθέση του κόσμου. Το 70% εξακολουθεί να λέει στις δημοσκοπήσεις να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο, τι, τι λέει. Το 70%. Ποιο 70%. Κανένα. 50-50, ούτε 70 υπάρχει ούτε τίποτα. Στη ΣΚΑΠΑ Research ήταν 50-50. Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που ξεκάθαρα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λαθασμένη επιλογή και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι τεχνικός πυράβλος στην ΝΑΣΑ για να καταλάβει ότι ήταν λαθασμένη επιλογή. Η πολιτικά λύνεται μόνο με έναν τρόπο. Με ένα δημοψήφισμα με καθαρό ερώτημα. Αν θέλουμε να το βάλουμε. Δηλαδή, και και καθαρό ερώτημα, επιτρέψτε μου. Προσέξτε όμως τι θα γίνει. Παρακαλώ. Εάν υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνεται ότι η πλειοψηφία φοβηθεί για οποιοδήποτε λόγους και εξακολουθήσει να θέλει να μείνει στο ευρώ, τότε πια θα εφαρμοστεί μαζί με όλα τα μέτρα τα οποία. Βεβαίω. Να αναλάβει η κοινωνία, εάν η κοινωνία πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό είναι πλήρη θέση. Βεβαίω. Και ειδού η Ρόδος. Να δούμε και τι θα γίνει. Για να μην πω το υπόλοιπο, παρόλο που είναι αρκετά αργά. Τώρα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται και αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει επιλέξει να νομοθετήσει για να ροκανίσει το χρόνο κάποια από τα μέτρα. Θα πάει τώρα στις 23. Δηλαδή είχαμε ένα στις 21. Εκεί διαφωνήσαμε πολύ. Έχουμε ένα 22, όπως είπε ο κύριος Πονταμιάνος, εκεί διαφωνήσαμε λιγότερο. Θα πάμε ένα στις 23. Λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν διαπραγματεύεται με τους δανειστές. Είτε αυτοί αφορούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ διαπραγματεύεται με εμάς, με τον ελληνικό λαό. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να περάσει τα μέτρα που όλοι ξέρουμε ότι θέλει να εφαρμόσει. Τη μία λέει ότι θα μας δώσει ένα ευρώ και θα τους δώσουμε ένα ευρώ και μέσα από αυτό κάτι θα γίνει, που έλεγε σήμερα ο κ. Τζανακόπουλος. Αύριο θα πει ναι εντάξει, αλλά το ένα ευρώ που θα δώσετε εσείς θα το δώσετε τώρα και το ένα ευρώ που θα μας δώσουν αυτοί θα μας το δώσουν σε 50 τέρμινα. Μεθαύριο θα πει κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Τι κάνουμε.
αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι μια κοινωνία θα πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα. Μια στιγμή όμως, γιατί παρακαλώ, να τα πάμε ένα-ένα. Χθες λοιπόν ελήφθη μια απόφαση στο Eurogroup, η οποία είναι από την επόμενη Τρίτη να έλθουν ξανά τα κλιμάκια των θεσμών προκειμένου να συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση, mm-hmm. με τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, για να συστηματοποιήσουν μια συμφωνία. Έτσι, η οποία θα περιλαμβάνει ή δεν θα περιλαμβάνει κάποια μέτρα. Σε αυτό δεν είμαστε. Ναι, όχι μόνο, όχι μέτρα, μόνο αυτό. Όχι μόνο μέτρα. Δεν είναι θα τα περιλαμβάνει μέτρα. Και το μεσοπρόθεσμο. Σωστά. Θα περιλαμβάνει και το πλεόνασμα μετά το 2018. Θα περιλαμβάνει μια οικονομική πορεία. Που δεν οποία... συνέχεια. Που δεν ακριβέστατα. Ένα τέταρτο μνημόνιο διαρκείας. Αυτά λοιπόν όλα μένει να αποφασιστούν από τη στιγμή που θα έρθουν τα κλιμάκια των θεσμών και θα αρχίσουν να συζητάνε με την ελληνική κυβέρνηση. Σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θα αποφασιστούν. Δεν θα αποφασιστούν. Θα σχεδιαστούν. Θα διαμορφωθεί ένα σενάριο. Ακριβώς. Προσέξτε. Αυτό επιτρέψτε να ψηφίσω. 30 δευτερόλεπτα πριν πάτε σε διάλειμμα. Αυτό δεν σημαίνει δεδομένα ότι θα υπάρξει μνημονιακή συμφωνία ακόμη και αν συμφωνηθούν. Ναι. Γιατί μπορεί να βγει το δούλο του αύριο. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί σε 30 δεύτερα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.